παρουσία του, να μας αγιάσει αμέσως μετά ο Παναγιώτατος, όχι μόνο Θεσσαλονίκης, αλλά των καρδιών και των ψυχών και της αγάπης όλων μας, όλων μας. Γι' αυτό και τον ευχαριστούμε θερμά, θερμότατα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Παναγία Θεότο και Παρθένε των χειρών ημών τα έργα κατεύθυνων και σάλιν ημάς και όσον και η Παρθένη Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών Χριστό τον Θεό παραθούμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξης μου και γενέστο ημί και εις υγείων ψυχής και του σώματος. Σίγαρε ο Άγιος. Τα μας έναν πραγματικά αξιόλογο υπουργό, ο οποίος τίμησε και τιμά με τον αληθινό κρυστάλλινο λόγο του την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων του και όχι μόνο. Ειλικρινά είναι ο πλέον εργατικός, ακούραστος, εμπνευσμένος, ευφιέστατος, αποδοτικότατος, ο οποίος διήνυσε και διανύει κοινωνική και πολιτική περίοδο ιδιαίτερα γόνιμη και ευδόκιμη. Άριστος οικογενειάρχης, αγαπά τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, είναι πάντα δίπλα μας, μας τιμά και εμείς τον αγαπούμε και εμείς τον τιμούμε. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο και παρά το δύσκολο του προγράμματος είναι κοντά μας για να μας θυμίσει. Κύριε Πρόεδρε του Ερυθρού Σταυρού, Ερυθροσταυρίτησες και Ερυθροσταυρίτες. Δεν θα μπορούσα να λείψω από την σημερινή εκδήλωση του Ερυθρού Σταυρού εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς τον Ερυθρό Σταυρό επί Αντώνη Αυγερινού τον έχω κάπως σαν παιδί μου. Είναι λίγο περίεργο λόγω της ηλικίας μας. Όμως ο Αντώνης Αυγερινός είναι ο άνθρωπος που επέλεξα στην προηγούμενη μου θητεία ως Υπουργός Υγείας για να βγάλει τον Ερυθρό Σταυρό τότε από μια πρωτοφανή κρίση, όταν ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός μας είχε δώσει τελεσίγραφο ότι θα διαγράψει τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό από τα σδέλη του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού. Και μπορώ να πω 11 χρόνια μετά, όπου έγινα ξανά Υπουργός Υγείας, ότι αισθάνομαι υπερήφανος. Διότι όχι μόνο σήμερα ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει φύγει από αυτή την εποχή της κρίσης, αλλά πρωταγωνιστεί σε όλα τα μεγάλα γεγονότα και μέσα στην Ελλάδα, είτε μιλάμε για τον Ιαννό, είτε μιλάμε για τον Ντάνιελ, είτε μιλάμε για την πανδημία, είτε μιλάμε για τους πυρκαγιές, όσο και διεθνώς. Με τις αποστολές του στην Τουρκία, με τους σεισμούς στην Ουκρανία, την αποστολή φαρμάκων και υλικών. Άρα ο Ερυθρός Σταυρός, ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός κάνει τη δουλειά του, αποδεικνύει τη δύναμη του εθελοντισμού στην Ελλάδα. Αυτή είναι μια επιτυχία που ανήκει σε όλες και όλους εσάς και φυσικά στην ηγεσία σας. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό μας. Κάτσε να πω κάτι εγώ. Μια. Το καλύτερο με συζητάμε μαζί με τον κύριο Πρόεδρο, έχουμε ήδη ξεκινήσει ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Και έχω μία ιδέα που θέλω να προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε. Σας λέω την ιδέα, δεν λέω ότι θα γίνει αύριο και γράψουν τα κανάλια, θα γίνει αυτό, αλλά αυτό δεν θα κάνω. Θέλω να αξιοποιήσω μέσα από κάποιο πρόγραμμα που θα βγάλω από το Υπουργείο Υγείας εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, έτσι ωραίους με τις στολές τους, οι οποίοι θα είναι στα επίγοντα των νοσοκομείων και θα βοηθάμε τον κόσμο στα απλά. Πού να κάτσει, αν έχει νερό, αν χρειάζεται κάτι. Θέλω να προσπαθήσω να δώσουμε μαζί περισσότερη αξιοπρέπεια στους ανθρώπους που δυστυχώς περιμένουν πολλές ώρες. Δεν θέλω αυτό να το κάνει το προσωπικό του νοσοκομείου που είναι ήδη λίγο.
και θέλω αυτό να το δώσω με ένταση για να μειώσουμε τους χρόνους αναμονής που είναι ο μεγάλος μας στόχος. Αλλά θέλω να βρω τον τρόπο εσείς να μας βοηθήσετε να κάνουμε την παραμονή ενός ανθρώπου στα επίγοντα, που είναι μια δυσάρεστη εμπειρία εξορισμού, γιατί κανένα δεν πηγαίνει στα επίγοντα νοσοκομεία για πλάκα, κάτι σοβαρό του συμβαίνει. Αυτή την παραμονή εκεί να την καταστήσουμε το δυνατόν πιο αξιοπρεπή και ευχάριστη. Και επειδή εσείς τον Ερθρό Σταυρό έχετε την τεχνογνωσία, για να το πω νεοελληνιστή, το know-how, πώς να διαχειρίζετε τους ανθρώπους σε μια δύσκολη στιγμή, γιατί αυτό που κάνει σε όλη τη ζωή είναι να βοηθάτε τους ανθρώπους στις δύσκολες στιγμές τους, εθελοντικά. Θέλω να δούμε αν αυτό μπορεί να το υλοποιήσουμε. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες με τον Πρόεδρο. Θέλω να μπορούμε να το υλοποιήσουμε για να δούμε μια άλλη εικόνα στα επίγοντα του νοσοκομείου. Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία και ευχαριστώ πολύ για την καλή συνεργασία. Ευχαριστούμε τον αγαπημένο μας υπουργό. Ακούσατε. Είσαστε ικανές και ικανοί να το πράξετε και ειλικρινά ευελπιστώ ότι γρήγορα θα γίνει πράξη, κύριε Υπουργέ μου. Ευχαριστούμε θερμά.